Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Τρίτη και 13, και συνεπώς όσοι από εσάς είστε προληπτικοί, καλό είναι να κυκλοφορείτε όσο το δυνατόν λιγότερο, τουλάχιστον να προσέχετε. Το φάκελο διαφθοράς στο δημόσιο άνοιξε ο Σκάι μετά τις σοβαρές καταγγελίες του βουλευτή του Πασόκ Γιάννη Καψή για μίζες και φακελάκια. Απίστευτες περιπέτειες αθώων πολιτών που παγιδεύονται στο σκοτεινό λαβύρινθο της κρατικής εξουσίας. Τραγική κατάληξη είχε η βόλτα για ψάρεμα μιας οικογένειας στο Πόρτο Γερμενό, καθώς τα 6 μποφόρ που έπνεαν στην περιοχή ανέτρεψαν τη βάρκα τους με αποτέλεσμα να πνιγεί ο 70χρονος Στυλιανός Δροσινός και η 38χρονη νύφη του Πολυτίμη Σκουτέλα. Από θαύμα σώθηκε ο παραπληγικός γιος του Παντελής 35 ετών. Αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός εξεράγει τα ξημερώματα σε αυτοκίνητο επιχειρηματία στην Αγία Παρασκευή. Από την έκρηξη προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημίες στο αυτοκίνητο, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κανείς. Κρουαζιέρα τρόμου για τον 56χρονο Αμερικανό Τζον Ουίλις, ο οποίος παραμένει άφαντος 4 ημέρες μετά την εξαφάνισή του από το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο, Grand Princess. Η σύζυγός του, απελπισμένη, δίνει αμοιβή 7,5 εκατομμυρίων δραχμών σε όποιον δώσει πληροφορίες για τον Τζον Ουίλις. Βρέθηκε αργά χθες το βράδυ, το μεταξύ, το πτώμα του Αυστραλού Τζον Άντερσον, σύμβουλου του Πρωθυπουργού της Αυστραλίας, ο οποίος είχε εξαφανιστεί κάτω από περίεργες συνθήκες ενώ έκανε τζόκινγκ στη Μύκονο. Όλοι περιμένουν την νεκροτομή για να διαπιστώσουν τα αίτια του θανάτου. Σφοδρή επίθεση του Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου προς τους πολιτικούς, αυτή τη φορά από την Αμοργό, όπου βρίσκεται για ολιγοήμερες διακοπές. Να περάσουμε στο πρώτο θέμα, εξετάζοντας λοιπόν την επικαιρότητα. Τραγική κατάληξη είχε η βόλτα για ψάρεμα μιας οικογένειας στο Πόρτο Γερμενό. Τα 6 μποφόρ που έπνεαν στην περιοχή ανέτρεψαν τη βάρκα τους με αποτέλεσμα να πνιγεί ο 70χρονος Στυλιανός Δροσινός και 38χρονη νύφη του Πολυτίμη Σκουτέλα. Από θαύμα σώθηκε ο παραπληγικός γιος του Παντελής, 35 ετών. Τραγωδία στο Πόρτο Γερμενό. Η βόλτα για ψάρεμα αποδείχτηκε μοιραία για την οικογένεια του 36χρονου Παντελή Δροσινού. Στις 5.30 τα ξημερώματα, ο Παντελής Δροσινός μαζί με τη σύζυγό του Πολυτίμη και τον ηλικιωμένο πατέρα του πήραν τη βάρκα τους και ξεκίνησαν για να ρίξουν τα δίχτυα. Ένα ξαφνικό μπουρίνι όμως ανέτρεψε τη μικρή βάρκα. Η 38χρονη Πολυτίμη και ο 70χρονος Στυλιανός Δροσινός δεν κατάφεραν να κερδίσουν τη μάχη με τα κύματα. Την ίδια ώρα, ο παραπληγικός Παντελής Δροσινός επιστράτευε όλες του τις δυνάμεις για να κρατηθεί ζωντανός πάνω στα απόκρημνα βράχια. Σπαρέσει ο αέρας και χτύπησε πάνω στα βράχια και έγινε κομμάτια η βάρκα τους. Η δίψα για ζωή ήταν αυτό που κράτησε ζωντανό τον Παντελή Δροσινό. Για περισσότερο από 5 ώρες, καρφαλωμένος πάνω στα απόκρημνα βράχια, καλούσε σε βοήθεια. Οι δύο είχαν πνιγεί. Όπως πηγαίναν και βρήκαν τον ένα σκαρφαλωμένο στα βράχια, στο σκήνο το παιδί το ανάπηρο. Και τους φώναξε και ήρθε ένα ελικόπτερο, δεν ξέρω ακριβώς πώς έγινε. Και πήγαν παραπάνω, είδαν τους δύο στην αμμουδιά, ήταν πνιγμένη η κοπέλα και ο πεθερός της. Όσο η ώρα περνούσε, η μητέρα του Παντελή Δροσινού ανησυχούσε όλο και περισσότερο. Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, ειδοποίησε τις λιμενικές αρχές του Πόρτο Γερμενό και αμέσως άρχισαν έρευνες στην περιοχή. Για πολλές ώρες, το αλλιευτικό Αθανάσιος και οι άντρες της ΕΜΑΚ χτένιζαν τη θαλάσσια περιοχή Μύτικα. Εντοπίστηκαν οι αγνοούμενοι σε κάποιο σημείο από το αλλιευτικό, στο οποίο επέβαινε και όργανο της υπηρεσίας μας. Ειδοποιήθηκε ελικόπτερο, παρέλαβε τον τραυματία. Πήγα και εγώ μετά με το αλλιευτικό επιτόπου και με την ΕΜΑΚ από στεριά και παραλάβαμε τους δύο νεκρούς. Τους έφεραν πίσω εδώ πέρα, τους οποίους είναι εκεί. Πήγα και τους είδα εγώ, πεθερός και νύφη. Αν και παραπληγικός, ο Παντελής Δροσινός ήταν αποφασισμένος να ζήσει. Μοναδικό του όπλο η μεγάλη δύναμη που είχε στα χέρια. Είχε διακριθεί στο παρελθόν στους αγώνες Special Olympics και ήταν καλός κολυμβητής. Αυτό ήταν, λένε, που τον έσωσε. Είναι μέγα θαύμα αυτό. Είναι σημείο ότι είχε χρόνια να ζήσει το παιδί. Την παρέμβαση του εισαγγελέα του Αριού Πάγου προκάλεσαν οι καταγγελίες του βουλευτή του Πασόκ Γιάννη Καψή για διαφθορά στο δημόσιο τομέα. Μετά από εντολή του Υπουργού Δικαιοσύνης Ευάγγελου Γιαννόπουλου, διενεργείται προκαταρκτική εξέταση για να διαπιστωθεί η βασιμότητα των καταγγελιών. Ο Σκάι άνοιξε το φάκελο διαφθορά στο δημόσιο, αποφασισμένος να εξακριβώσει πού σταματάει η νομιμότητα και αρχίζει η παρανομία. Είναι ένα από τα πιο βρώμικα κεφάλαια στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Η διαφθορά στο δημόσιο που ήρθε και πάλι στην επιφάνεια μετά τις καταγγελίες του βουλευτή του Πασόκ Γιάννη Καψή είναι η σύγχρονη μάστιγα που καταδυναστεύει το φορολογούμενο πολίτη και τον αναγκάζει να υποκύπτει στον νόμο της μίζας και του λαδώματος για να προωθήσει ακόμη και την πιο απλή υπόθεση που τον αφορά. Οι καταγγελίες του κ. Καψή προκάλεσαν ήδη την παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος μετά από εντολή του Υπουργού Δικαιοσύνης διενεργεί προκαταρκτική εξέταση και να διαπιστώσει τη βασιμότητα των καταγγελιών.
Ο φάκελος διαφθοράς στο δημόσιο όμως μόλις τώρα ανοίγει. Ο Sky είναι αποφασισμένος να φωτίσει το σκοτεινό παρασκήνιο των παράνομων δοσοληψιών στους διαδρόμους των δημόσιων υπηρεσιών. Εκεί όπου η νομιμότητα δίνει καθημερινά τη σκυτάλη στην παρανομία. Εκεί όπου το λάδωμα, η μίζα, το φακελάκι είναι νόμος. Από τις πιο απλές καθημερινές δοσοληψίες των πολιτών μέχρι την ανάθεση της εκτέλεσης μεγάλων δημοσίων έργων, όπου πλέον κυριαρχούν τα συμφέροντα πέντε μεγαλοεργολάβων, των λεγόμενων διαπλεκομένων συμφερόντων. Η καταγγελία του πρώην Υπουργού του Πασόκ για το τι συμβαίνει στο ΙΚΑ ήταν συγκλονιστική. Μία θέση γιατρού, είπε ο κύριος Καψής, στοιχίζει στον ενδιαφερόμενο 5 εκατομμύρια δραχμές. Θα μας ενδιέφερε να μας δώσει ο κύριος Καψής οτιδήποτε στοιχεία έχει, ακόμα και από χρώσες ενδείξεις,